σε μια συγκυρία που είναι πάρα πολύ κρίσιμη και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις κτλ. Ξέρουμε ότι θα πείτε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που ήσασταν και εσείς και άλλοι υπουργοί, κλιμάκι ολόκληρο στις ΗΠΑ, ήταν επιτυχημένη. Αλλά πώς και γιατί το λέμε, είναι τι κερδίσαμε. Έτσι, με δύο κουβέντες, να καταλάβει ο κόσμος. Ο Πρωθυπουργός εξέθεσε στην αμερικανική πλευρά τις ελληνικές θέσεις και όχι μόνο σε αυτό δεν υπήρξε αντίλογος, αλλά υπήρξε και κατανόηση. Και υπάρχει ένας διαρκής, ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την υπερδύναμη. Αυτό για την Ελλάδα, στην παρούσα συγκυρία, με τις παρούσες παραμέτρους, με τις παρούσες συνθήκες, με την κρίση την οποία βιώνουμε στην περιοχή, είναι απίστευτα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός ο διάλογος τώρα τι περιεχόμενο παίρνει, διότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνουμε σε ένα περιβάλλον όπου η Αμερική θα παίζει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο προκειμένου να αποφευχθεί μια ένταση υψηλή στην περιοχή με την Τουρκία. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σαν υπερδύναμη, έχουν πάντα ένα ρόλο στις περιφερειακές συγκρούσεις και συζητήσεις. Το θέμα είναι πώς προσλαμβάνουν το ρόλο τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εν ονόματι ποιων πραγμάτων παρεμβαίνουν, συζητούν, πώς καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Για την Ελλάδα, διαχρονικά, όχι μόνο επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει τεράστια σημασία οι Ηνωμένες Πολιτείες να βλέπουν την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπει και η ελληνική κυβέρνηση και, αν θέλετε, και η ελληνική κοινωνία. Άρα τη βλέπει δηλαδή τώρα. Ναι, υπάρχουν κατανοήσεις. Τη βλέπει να σας πω, τώρα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Στη Λιβύη. Στη Λιβύη υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το LNA υπό τον στρατάρχη Χάφταρ. Παρεπιπτόντως, ο Λιβικός στρατός, το LNA, είναι αναγνωρισμένη οντότητα. Μάλιστα. Το κοινοβούλιο, ναι, ο στρατός και η κυβέρνηση είναι τρεις αναγνωρισμένες οντότητες. Δεν είναι μόνο ο κύριος Σαράτζη αναγνωρισμένη οντότητα, έτσι λοιπόν. Σωστά. Από τη, η οποία υπάρχει στήριξη και από τη ρωσική πλευρά και από την άλλη ο κύριος Σαράτζη, ο οποίος ενισχύεται από την Τουρκία. Η Τουρκία επεχείρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαβάσουν αυτή τη σύγκρουση σαν μια σύγκρουση εναντίον της Ρωσίας. Και άρα αυτονόητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμπαραταχθούν με το Σαράτζη. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με τη Δύση, είναι με τους Τούρκους, είναι με το κομμάτι της Λιβύης, είναι και με το μνημόνιο της. Ακριβώς. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοιχτά παρενέβαιναν υπέρ του Σαράτζη και έλεγαν αυτό είναι που έχει δίκιο, αυτή είναι η νόμιμη κυβέρνηση, οι άλλοι αντάρτες πρέπει. Εμείς θα είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Άρα τώρα εδώ ο Χαφτάρ σήμερα συνομολογεί μία ολιγοήμερη, θα δούμε πόσο θα διαρκέσει, και χειρία. Αυτό ίσως είναι προϊόν κάποιων πιέσεων και από την Αμερική για να οδηγηθούμε σε μια πολιτική λύση. Έχω την εντύπωση ότι πιέστηκε, όχι έχω την εντύπωση, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι πιέστηκε από όλες τις πλευρές. Να σας πάω λίγο πίσω, επειδή μιλήσατε για τις θέσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για τις θέσεις. Εστάλει και μήνυμα για το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία, εφόσον χρειαστεί να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί αυτό ελέγχθη με τον πιο καθαρό τρόπο από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή στην κλειστή συνάντηση με εκφράσεις που δεν θέλω να επαναλάβω, διότι δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω προς τη με τον πιο καθαρό τρόπο. Δηλαδή, δύο λεφτά τώρα. Εγώ θα το ρωτήσω και εσείς πείτε το διπλωματικά. Του είπε ο κύριος Μητσοτάκης του Τραμπ. Πάμε πιο πέρα σε αυτό, κι άλλο. Ναι, ότι εάν φέρνει γεωτρύπανο μπροστά σε δική μου περιοχή, εγώ θα τους χτυπήσω. Κοιτάτε, το είπε. Κοιτάτε, εγώ δεν πρόκειται να πω ότι είπε με κλειστή πόρτα ο Πρωθυπουργός. Δεν δικαιούμαι να το πω. Μάλιστα. Σας λέω όμως ειλικρινά ότι είπε με τον πιο απόλυτο και κάθετο τρόπο αυτό που πρέπει και αυτό που θα έλεγε κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός στη θέση του. Αυτό είναι ο Τραμπ το κατάλαβε. Μπράβο. Μια χαρά. Μια χαρά σας διαβεβαιώ. Με τον τρόπο που λέχθηκε, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μην το καταλάβει κάποιος. Για να καταλάβουμε λοιπόν την ακολουθία των πραγμάτων, εξηγεί ο κύριος Μητσοτάκης τι θα γίνει σε περίπτωση υπέρβασης κόκκινων γραμμών. Με πάτε σιγά σιγά τώρα να σας πω όλο το διάλογο. Ένα λεπτό. Όχι, δεν θέλω να σας εκμεύσω τη φράση του κύριου Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω ότι θα το πείτε. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης εξηγεί τι θα γίνει σε περίπτωση υπέρβασης κόκκινων γραμμών. Ο κύριος Τραμπ το αντιλαμβάνεται και ενεργοποιείται μια πρωτοβουλία, όπως το βλέπουμε, που την επιβεβαιώνει ο κύριος Πομπέο, για να πέσουν οι τόνοι. Αυτό είναι, κοιτάτε, επίσημη πρωτοβουλία από την αμερικανική πλευρά δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί σε εμάς, δεν έχει ανακοινωθεί σε κανέναν. Σας ξαναείπα, ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πάντοτε δεδομένος. Άρα δεν επιβεβαιώνεται αυτό ότι ο υφυπουργός θα έρθει εδώ, θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία που θα είναι... Δεν σας επιβεβαιώνω ότι υπάρχει διακηρυγμένη προσπάθεια διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Αυτό. Αλλά υπάρχουν διπλωματικά κανάλια. Όμως ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία για ανάγνωση της πραγματικότητας, αυτό το βλέπετε. Αυτό που λέει εδώ πέρα η Καθημερινή σήμερα, πρώτο θέμα, ότι... Τώρα... Γραμμή έκτακτης ανάγκης και θα είναι υπεύθυνος για τη γραμμή ο υφυπουργός εξωτερικών Πατ Πάλμερ. Ισχύει. Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με τον κύριο Πομπέο.
και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Άρα διαρκής ανοιχτή γραμμή, αυτό είναι το ξεκάθαρο. Υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Πάμε λίγο και στο θέμα της Λιβύης. Επειδή πριν γίνουν όλες αυτές τις συναντήσεις με την τον Τόναλντ Τραμπ. Την έχω πάρει, κύριε Καμπουράκη. Επειδή μιλήσαμε για την Λιβύη και όλο το προηγούμενο διάστημα απασχολούμασταν με το μνημόνιο, το περίφημο μνημόνιο κτλ. Εξακολουθεί να είναι, μόλις περάσουμε αυτές τις μέρες που συζητάμε τώρα και κάτσε και η σκόνη από τη συνάντηση, το επόμενο θέμα και το διαρκές θέμα στο οποίο εστιάζεται, πρέπει να γίνουν ενέργειες. Για την ελληνική εξωτερική πολιτική και αυτό το μνημόνιο και το άλλο που υπέγραψε η Τουρκία που αφορά την ασφάλεια στη Λιβύη είναι ανύπαρκτα, άκυρα και πρέπει να υπάρξει σαφής διακήρυξη ότι δεν ισχύουν. Έχουμε πετύχει ήδη να υπάρξει τέτοια απόφαση του Κοινοβουλίου της Λιβύης, επίσης αναγνωρισμένη οντότητα. Αυτή έτσι, πάλι τι χώρα η οποία, είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Έχουν ένα κοινοβούλιο που το έχει ο ένας αναγνωρισμένο, το στρατό που έχει ο ένας αναγνωρισμένο και η κυβέρνηση του αλουνού που είναι αναγνωρισμένη. Εγώ πάντα λέω στον εαυτό μου, στον καθρέφτη, δεν έχεις την ευτυχία να είσαι υπουργός εξωτερικών του Λουξεμβούργου. Εντάξει. Να ξυπνάς το πρωί, να είναι όλα ωραία. Αλλά λυμμένα. Εδώ, είναι λίγο βαρετά. Είμαστε εντάξει. Το κινέζικο να ζεις, λέει ο πατέρας στο παιδί, να ζεις σε ενδιαφέροντες καιρούς. Ναι, αλλά μην το παρακάνουμε, είναι η απάντηση, μπαμπά. Εδώ το παρακάναμε. Εδώ με τη Λιβύη υπάρχει ένα ερώτημα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια κατάσταση εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Υπάρχει μια διάσκεψη για τη Λιβύη που συγκαλεί η γερμανική κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα στις αρχές Φεβρουαρίου. Εμείς θα είμαστε σε αυτό το τραπέζι? Όχι. Δεν θα είμαστε. Προσπαθούμε, αλλά δεν σας κρύβω ότι η διαδικασία του Βερολίνου, αυτό το οποίο σωστά λέτε, είναι μια πολύ μακρά διαδικασία. Δεν ξεκίνησε τον Ιούλιο. Έχετε δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα δεν είχε συμπεριληφθεί. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, εξαιτίας της υπογραφής αυτής της ανύπαρκτης συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και κυβέρνησης της Τρίπολης, η Ελλάδα θεωρείται ως παράγον ο οποίος έχει ειδικό συμφέρον στην περιοχή. Ναι. Και αυτό δημιουργεί μια... Μας αναγνωρίζουν ζωτικό συμφέρον ναι. Στα αποτελέσματα. Ναι, αλλά με το ίδιο σκεπτικό, γιατί είναι στο τραπέζι η Αίγυπτος και η Τουρκία, οι οποίες στηρίζουν το Σαράζ και τον Χαφτάρ? Εγώ δεν σας λέω ότι αυτό είναι ένα σωστό σκεπτικό. Και μάλιστα επανειλημμένως προς τη γερμανική πλευρά και προς την κυρία Μέρκελ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει εκφράσει την απόλυτη θέληση της ελληνικής πλευράς να αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Και έχει καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα απαιτεί από το διεθνή παράγοντα να υπάρξει σαφής δήλωση περί ακυρώτητος αυτών των μνημονίων. Άρα, ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες μας προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Υπουργέ? Θα δείτε τις επόμενες μέρες. Ετοιμάζονται. Θα δείτε. Εσείς πάτε στο Μαρόκο τώρα 15 του μήνα. Θα γίνουν αρκετά πράγματα εκτός. Εγώ θα πάω σε όλες τις χώρες της περιοχής καταρχήν. Και αυτό το οποίο επιδιώκει η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να υπάρξει κατανόηση των ελληνικών θέσεων, αλλά και του διεθνούς δικαίου, έτσι, για να είμαστε συνοημένοι. Δεν νομίζω ότι εμείς δεν λέμε κάτι που μόνο συμφέρει εμάς. Λέμε κάτι που είναι σωστό. Ναι. Ότι αυτές οι συμφωνίες είναι ανύπαρκτες και ότι απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής. Θέλουμε αυτό να το εξηγήσουμε σε όλες τις χώρες και να το συνυπογράψουν οι κατά το δυνατόν περισσότερες. Και σε αυτό έχουμε πάει πολύ καλά. Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, θεωρείτε ότι έχετε από πίσω σας να σας στηρίζει ένα εθνικό μέτωπο, ότι έχετε συνένεση των άλλων πολιτικών δυνάμεων ή όχι? Θα σας πω. Πώς θα το κρίνω εγώ? Καταρχήν σας ευχαριστώ για τον τίτλο. Ωραίος είναι, έτσι. Πώς θα το κρίνω? Στο συγκεκριμένο συμβούλιο το οποίο συγκλήθηκε με κλειστή την πόρτα. Ναι. Υπήρξε ένα κλίμα συμφωνίας για το τι πρέπει να κάνουμε. Υπήρξε. Και όμοιας ανάγνωσης των πραγμάτων. Εσείς να μας πείτε που ξέρετε από μέσα περισσότερο. Υπήρξε, σας διαβεβαιώ, όπως υπήρξε και απολύτως επενετέα η στάση των εκπροσώπων των κομμάτων και των κομμάτων τους μετά το συμβούλιο. Διότι εγώ δεν τους έκρυψα πράγματα. Με κλειστή την πόρτα τους είπα ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι εθνικό μέτωπο στα κύρια και στα σοβαρά υπάρχει. Τώρα, και επίσης δεν πρόκειται να επιτρέψω καταρχήν στον εαυτό μου να μπω στη λογική της επίτευξης ή της προσδοκίας κομματικού κέρδους από αυτή την ιστορία, η οποία είναι εθνική κρίση. Εθνικό μέτωπο μεν υπάρχει, αλλά βλέπουμε εδώ για παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, σήκωσε τους τόνους και είπε ότι αποσύρεται τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με την Αμερική, που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, για να έχουμε πάτημα έναντι της Αμερικής να πάρει σαφέστερη θέση. Ναι, δηλαδή, για να είμαι, σας ξαναλέω, δεν διαβάζω τα πράγματα με όρους κομματικής αντιπαράθεσης. Δεν θέλω να το κάνω και θα μου επιτρέψετε να το κάνω. Να μου επιτρέψετε όμως να σχολιάσω το επιχείρημα ανεξάρτητα από όπου προέρχεται. Δηλαδή, εγώ θα καθυστερήσω εθελούσια την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό θα το θεωρήσω κέρδος για μένα. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο στον κόσμο αυτό? Για να είμαστε. Εμείς επιδιώξαμε σε αυτή τη συμφωνία να υπάρξουν συγκεκριμένες κατανοήσεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη επειδή είναι Τούρκοι δίπλα. Και για οικονομικά. Τώρα, κύριε Καμπουράκη, εγώ μπορεί να μην ξέρω τόσο καλά γεωγραφία και να μην ξέρω ποιος είναι δίπλα. Αλλά θεωρώ ότι, έτσι, χωρίς να ξέρω πολύ καλή γεωγραφία, ότι η αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη θα ήταν χρήσιμη.
Μάλιστα. Έτσι θεωρώ. Θα μας διασφάλιζε. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Εντάξει, εντάξει, ναι. Αλλά δεν θα ήθελα να την καθυστερήσω αυτή την παρουσία, δεν σας κρύβω. Δεν μου λέτε κάτι. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω επίσης τη διεύρυνση του αμερικανικού αμυντικού αποτυπώματος στην περιοχή. Δεν θα ήθελα να μην είναι το υποβρύχιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Δεν θα ήθελα να μην είναι τα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχει και ένα παιδικό υποβρύχιο στη Σούδα, αμερικάνικο. Το ανακοίνωσαν οι Αμερικάνοι. Εγώ το ήξερα, μου το είχαν. Δεν θα το έλεγα. Το είπαν ήδη, γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω. Άρα αυτοί... Υπάρχουν και άλλα τι σημαίνει. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν οι Αμερικανοί ένα υποβρύχιο εκεί στη Σούδα και το θεωρούμε εμείς εγγύηση περισσότερο, καλύτερη. Κοιτάτε, να σας το πω, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ορισμένα πράγματα. Εντάξει, είτε ακούγονται σαν απειλή, είτε προσλαμβάνονται από την άλλη πλευρά με έναν τρόπο περίεργο. Καταρχήν η Ελλάδα ό,τι κάνει δεν στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλάδα είναι υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή. Στρέφεται η Τουρκία. Και ό,τι κάνει, η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Αν νομίζω ότι την ωφελεί, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, κάνει λάθος. Η Ελλάδα όμως δεν στρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα στρέφεται υπέρ της ασφάλειας, της σταθερότητας και του δικαίου στην περιοχή. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, η αμυντική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τον τρόπο που εμείς βλέπουμε, η Ελλάδα βλέπει τα πράγματα, βοηθάει ή δεν βοηθάει? Σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχει απαντήσει. Ναι. Και με εξαίρεση το ΚΚΕ, σεβόμαστε. Έχει μια πάγια θέση το ΚΚΕ. Έχει απαντήσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, η υλοποίηση αυτή τη εθνική στρατηγική εναπόκειται στην κρίση του καθενός. Το οικονομικό κομμάτι τι γίνεται? Επειδή αρχίζουμε τώρα, αυτό θα έχει και ένα οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν. Για τη και λες. Να δούμε και τι γίνεται από εκεί πέρα. Μας παίρνει να εξοπλιστούμε δεν πιο υπάρχουν, δυναμικά. Με συγχωρείτε. Α, εννοείται το κόστος. Εγώ νόμιζα εννοείται την αμερικανική οικονομική παρουσία στην Ελλάδα. Τα F-35, και κατηγορήθηκε ο Πρωθυπουργός μάλιστα γι' αυτό, επίσης αδίκως. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ο Πρωθυπουργός δεν είπε θέλω να αγοράσω F-35. Ο Πρωθυπουργός είπε θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα των F-35. Τότε που μας ζητήσανε δεν μπήκαμε όμως. Δεν μπήκα. Έχουμε την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Εάν δεν μπούμε στα προϊόντα επόμενης γενιάς, με συγχωρείτε, τι θα φτιάχνει η ελληνική αεροπορική? Χαρταετούς θα φτιάχνει μετά από 10-15 χρόνια. Α, δηλαδή δεν θα τα πάρουν τα F-35. Θέλουμε να φτιάχνουμε κάποια κομμάτια. Θέλουμε, το πουλάμε. Μάλιστα, θέλουμε να φτιάχνουμε και κομμάτι. Το είπε αυτή ήταν το η είπε, αλλά βερμπάτιμη διατύπωση της έκφρασής του. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως μετά στους δημοσιογράφους που ήταν, είπε ότι μας ενδιαφέρει και η αγορά μιας μοίρας F-35. Μάλιστα, αλλά υπό όρους και συμπαραγωγής. Σωστά, αυτό είπε. Ναι, ναι. Μα και η Τουρκία δεν αγόρασε 100. Αλλά τι εννοώ, η Τουρκία όμως είχε μετάσχει στο πρόγραμμα. Δηλαδή το πρόγραμμα των F-35 δεν είναι πάω στο σούπερ μάρκετ, φέρω μου 10 κομμάτια, βάλτα, έφυγα. Δεν είναι έτσι. Για εμάς μας ενδιαφέρει και η μεταφορά της τεχνογνωσίας. Καλά, και με άλλο τρόπο να τα αγοράσουμε έχουμε λεφτά. Κοιτάτε, δηλαδή, να σας πω, αν με ρωτάτε, εάν θα θέλαμε να διαθέσουμε... Βλέπω το βήμα εδώ που λέει λιγότεροι φόροι, περισσότερα όπλα. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Θα σας απαντήσω. Ναι. Το ερώτημα είναι ποιο. Και αυτό πάλι είναι μια εθνική συζήτηση. Ναι. Η χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες χρειάζεται πιο εξελιγμένους εξοπλισμούς? Ναι, ανεξέλεγκτη. Η πιθανότατη απάντηση είναι ναι. Λυπάμαι που τη δίνω. Θα προτιμούσα να χαλάσω αυτά τα χρήματα για συντάξεις, για σχολεία, για νοσοκομεία. Προβάνω. Αλλά όταν παλάμησα το Ευαγγέλιο και ορκίστηκα υπουργός, ορκίστηκα να φυλάτω το Σύνταγμα και τα όρια της χώρας αυτής. Σωστό. Πώς έχουν. Άρα έχω υποχρέωση, μιλάω για τον εαυτό μου, να εισηγούμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Το ίδιο έχουν όλοι οι υπουργοί. Όταν έρχεται ο αρμόδιος καθήλυν υπουργός, ο υπουργός άμυνας και λέει ότι η χώρα χρειάζεται ενίσχυση εξοπλισμού. Από εκεί πέρα είναι υπό την κρίση όλων μας. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Τι Αμερικανοί τώρα που πήγαν, τι να μας δώσουν τίποτε? Σε ντουφέκια, καράβια. Ούτως ή άλλως στην MDCA προβλέπονται συγκεκριμένες παροχές αμυντικού υλικού. Αλλά κύριε Καμπουράκη, να σας είμαι ειλικρινής, ξαναγυρνάω στην MDCA. Ναι. Το σημαντικό της MDCA δεν είναι το υλικό. Είναι λάθος και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις πια το έχουν καταλάβει. Είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας που θα μας επιτρέψει να έχουμε υλικό επόμενης γενιάς. Μην μπω σε συγκεκριμένα, εντάξει, δεν πρέπει. Εντάξει. Αλλά λοιπόν, ναι, ναι. Μισό λεπτό να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε όσα διαλύματα θέλετε. Άλλο, αυτό θα κάνουμε. Βάλατε γραβάτα για Κυριακή. Σα βάλαμε, αλλά είπαμε τώρα να κάνουμε και μέχρι το βράδυ. Σα ήρθα. Λοιπόν, όχι, σένιος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Τη μία θέλω να την κάνω εδώ τα παιδιά που αφορούν για τη Χάγη. Το εθνικό μέτωπο που λέτε πρέπει να περιλαμβάνει αν είναι να συζητήσουμε για τη Χάγη και μια εθνική συνεννόηση για τη Χάγη. Γιατί είναι μείζον άλλα της εξωτερικής πολιτικής. Θέλετε να μας πείτε σε τι επίπεδο είμαστε ως προς αυτό το ζήτημα? Μακριά ακόμα. Πάρα πολύ μακριά. Mm. Διότι ποια είναι η βασική ελληνική θέση που δεν συνιστά αλλαγή νομίζω. Mm. Τι λέει η Ελλάδα, διαχρονικά τι λέει η Ελλάδα? Λέει ότι εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι με την Τουρκία έχουμε μία βασική διαφορά, την υφαλοκρηπίδα. Mm. Θέλετε να προσθέσουμε και την αποκλειστική οικονομική ζώνη που από πάνω της, παρότι νομικά δεν ταυτίζεται με κανένα τρόπο. Αλλά μία βασική διαφορά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση με την Τουρκία. Μπορούμε να λύσουμε τη διαφορά μας μεταξύ μας. Εάν δεν μπορούμε, να πάμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Το δικαστήριο της Χάγης είναι το πιο προφανές. Το δικαστήριο του Αμβούργου
εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση μαζί του, να λύσουμε τη διαφορά μας. Ναι. Επ' αυτού όμως, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να υπάρξει μια κοινή ανάγνωση της πραγματικότητας με την Τουρκία. Συναντήθηκε, ας πούμε, προχθές ο κύριος Δεμίρη στην Κωνσταντινούπολη με τον κύριο Ενάλ. Το κάναμε ένα βήμα, ήταν, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Κάναμε ένα βήμα να συνεννοηθούμε. Ποιο ήταν το καλό αυτής της συνάντησης? Το καλό αυτής της συνάντησης ήταν ότι το κλίμα τουλάχιστον. Έχουμε γυρίσει στα βασικά, ξέρετε, με την Τουρκία. Ναι. Ότι το κλίμα τουλάχιστον ήταν ένα καλό κλίμα που επιτρέπει επανάληψη της συνάντησης, επιτρέπει συζήτηση. Να το δούμε. Σύντομα. Επανάληψη των διερευνητικών πιθανών και πιθανών συνέχιση των συζητήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο Υπουργείων Εθνικής Άμυνας. Επειδή σε αυτή τη φάση η αποκλιμάκωση είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Κακά είναι τα ψέματα. Με την Τουρκία πηγαίναμε σε μια φάση διαρκούς κλιμάκωσης. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ είπα και το ξαναλέω ότι αυτή η συνάντηση των δύο Γενικών Γραμματέων ήταν πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Μήπως τον πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο, τον Ερντογάν, μετά που βγήκατε εσείς από το δωμάτιο? Ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν, το ξέρουμε. Τώρα το πότε τηλεφωνείται δεν το ξέρουμε. Ναι. Για να κλείσουμε λίγο με τη εσωτερική επικαιρότητα, γιατί μας έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Γιατί εκτός από επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, είστε και είσαι εκ των 158 που συναπαρτίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μάλιστα, έχω εκλεγεί βουλευτής. Έχει εκλεγεί. Της Νότια. Και μάλιστα μου έκαναν την τιμή να με ξαναβγάλουν και πρώτος. Πρώτος βουλευτής του Νότιου βουλευτής του Νότιου τομέα Β' Αθηνών για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιον θέλει? Πρέπει καταρχήν να υπάρξει εισήγηση. Ναι. Την εισήγηση αυτή τη διατυπώνει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με το καταστατικό της ο πρωθυπουργός της χώρας, που είναι πρόεδρος του κόμματος. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν να ξέρει φόφη ποιος ήταν και να μην ξέρει υπουργός εξωτερικών? Εξωτερικών είναι, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι προεδρίας. Δεν τον ρωτήσατε εκεί τον Κυριάκο στην Αμερική ποιο θα βγάλει με πρόεδρο? Οφείλω να σας πω, ειλικρινά σας λέω, δεν τον ρώτησα. Όχι. Δεν ξέρω αν θα μου έλεγε, αλλά πάντως εγώ δεν τον ρώτησα. Και για τον εκλογικό νόμο, βέβαια, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι από όλους ξεκάθαρο ότι είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες, ο πρόεδρος και ο εκλογικός νόμος. Προχωράτε προφανώς με την πλειοψηφία. Εμείς διαχρονικά πιστεύουμε το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν. Μάλιστα ήταν μια ενδιαφέρουσα. Το πιστεύετε διαχρονικά? Δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό αυτό που πιστεύετε διαχρονικά. Κανείς δεν διεκδικεί το τεκμήριο της απόλυτης αλήθειας. Όμως θα σου πω, είχα μια κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και κάναμε, μεταξύ των άλλων, κάναμε και αυτή τη συζήτηση. Είπατε για το εκλογικό νόμο με τους Ισραηλινούς? Όχι, των Ισραηλινών. Που τους εμποδίζει να κάνουν κυβέρνηση, πάνε σε τρίτη εκλογή και μπορεί να πάνε και σε τέταρτη και σε πέμπτη εκλογή. Η απλή αναλογική. Ας κοιτάξει κάποιος στο Ισραήλ. Εγώ δεν λέω τίποτε άλλο. Ας κοιτάξει κάποιος στο Ισραήλ. Μάλιστα. Να δει πού μπορεί να οδηγηθεί με μια απολύτως αναλογική. Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Το μικρόφωνο σας.